Ακολούθησε σε εκδήλωση υπέρ της επανέναξης των διαπραγματεύσεων, υπέρ της λύσης από την κοινοτική πρωτοβουλία ειρήνης ενωμένη Κύπρος. Γιάκωβε. Καλησπέρα, Μιλία. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα από την πύλη των Ηνωμένων Εθνών για το αεροδρόμιο Λευκοσίας. Εδώ που το απόγευμα η δικοινοτική πρωτοβουλία Κύπρος, Ενωμένη Κύπρος πραγματοποίησε το απόγευμα εκδήλωση υπέρ της άμεσης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ήταν 80 με 85 περίπου διαδηλωτές, οι οποίοι από τις 6 το απόγευμα βρέθηκαν εδώ, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα τουρκικά. Μηνύματα όπως λύση τώρα, κανή, λύση όχι διάλυση. Δέχτηκαν σε 7 η ώρα την αυτοκινητοποίηση του Προέδρου Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος έριξε ταχύτητα, χαιρέτησε τους διαδηλωτές. Ανάλογη εκδήλωση να πούμε πως έγινε και στην είσοδο του αεροδρομίου Λευκοσίας από τα κατεχόμενα, όπου εκεί βρέθηκαν Τούρκο-Κύπριοι διαδηλωτές, όπου χαιρέτησαν τον Μουσταφά Κιτζή. Να πούμε πως η πρωτοβουλία είχε νωρίς ημέρα συνάντηση με την οικοδέσποινα του Δείπνου, την κυρία Σπέχαρ, στην οποία έδωσαν μία επιστολή. Επιστολή, ένα μήνυμα προς τους δύο ηγέτες, με την παράκληση, όπως το μήνυμα αυτό διαβιβαστεί στους κυρίους Αναστασιάδη Κιτζή, στους οποίους απευθύνουν έκκληση για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο Κουτέρες, να μην χαθεί άλλος χρόνος, λέει, και να εκμεταλλευτούν την περίοδο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη γεώτρηση στην Κυπριακή Ως, η οποία αναμένεται εντός του φθινοπόρου. Η πρωτοβουλία θεωρεί πως οι έρευνες για τους συντρογονάθρακες, αντί γέφυρα ειρήνης, έχει εξελιχθεί σε ένα πονοκέφαλο και προκαλεί κλίμα έντασης στις δύο πλευρές. Να πούμε πως την διαδήλωση εδώ με σύντομο χαιρετισμό του ο ελληνοκύπριος επικεφαλής της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ο κύριος Τάκης Χατζηδημητρίου, ο οποίος είπε πως είναι ώρα ευθύνης για τους δύο ηγέτες να αφουγκραστούν τα μηνύματα της κοινωνίας και να λάβουν τις αποφάσεις τους για το αύριο της Κύπρου. Τώρα ξέρουν, ανέφερε, και δεν έχουν καμία δικαιολογία να επαναχωρήσουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Συγκεντρώθηκαν εκεί στις 18:30, υποδέχθηκαν την αυτοκινητοπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας που προσερχόταν. Όταν Γιάκωβε στο δείπνο και έχει ενώπιον της και η κυρία Σπέχαρ το σχετικό υπόπνημα, το οποίο και της παρέδωσαν σήμερα κατά την διάρκεια.